Καλησπέρα ή καλημέρα, για όσους ξυπνήσατε τώρα. Έτσι. Πάω 24 είναι εδώ πέρα, Στέργιο, κανονικά. Λίμπερο 107,4. Τρίτη 23 Ιουλίου. Έλα ρε φίλε. Η μέρα που ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από το διαδίκτυο. Πόρε Στέργιο. Για τα τελευταία εισιτήρια διαρκείας. Χαμός. Έβλεπα κάτι οι φίλους που μας έστειλαν φωτογραφίες. Ναι, ναι. Είχε μια ψηλαναμονή στο σύστημα, να το πω. Κάποια δυσκολία, να το πω. Εντάξει, υπήρχε μια δυσκολία. Ήταν, από νωρίς κιόλας, από το πρωί. Λίγο υπομονή χρειάζεται. 9 η ώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Μόνο ιντερνετικά. Τα λιγοστά εισιτήρια διαρκείας που έχουν απομείνει πλέον. Γιατί θυμίζουμε ότι δεν μπορείτε να προμηθευτείτε για την 4 μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μόνο μέσω των συνδέσμων. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι κανονικά στη διάθεσή σας μέσω ίντερνετ. Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για κάποιο sold out οτιδήποτε. Οπότε μπορείτε ακόμη και τώρα να μπαίνετε στο paokeps.gr και να ακολουθείτε τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν μέχρι πώς θα πάει. Αν είστε πολύ εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, βρείτε κάποιον. Ναι. Φίλο, φίλη, ανιψιό. Κάτι. Γιο, κόρη, θείο, θεία. Βρείτε κάποιον που να ξέρει το ίντερνετ για να σας εξασφαλίσει εισιτήριο διαρκείας. Τώρα από εκεί και πέρα. Προφανώς και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και σήμερα. Είναι το φιλικό στις 7 το απόγευμα με την Άντερλεχτ. Θα τα ακούσετε ζωντανά σε περιγραφή Σταύρου Κόλκα. Δεν ξέρω στο ΠΑΟΚ TV ποιος θα είναι ακόμα. Θα ρωτήσουμε μετά τον Σταύρο στην πορεία που θα μιλήσουμε αν θα είναι αυτός. Και φυσικά εξελίξει και στο μεταγραφικό κομμάτι. Ναι. Ένας παίκτης που ο Σταύρος τον αναφέρει εδώ και δύο χρόνια. Ο Εσίτη. Από τις 7 Ιουλίου του 2017. Πω πω Στεργιώ. Από εκείνο το φιλικό που είχαμε δει. Θυμάσαι Σταύρο Κόλκα από τότε. Πάω Γάνδη. Δηλαδή θυμάμαι με το που τελείωσε το φιλικό. Ναι. Από το βίντεο των απεσταλμένων τότε. Mm-hmm. Ξεκίνησε να εκθιάζει τον Εσίτε. Όντως είχε δείξει πολύ καλό πρόσωπο ο Νιγηριανός εκείνο το παιχνίδι. Στο οποίο η Γάνδη είχε κερδίσει με 2-0 χωρίς να είναι καλύτερη, απλώς ήταν πιο αποτελεσματική στην επίθεση. Του έμεινε από τότε. Επιμερών Αλεξάνδρ Στανόγεβιτς, το φιλικό εκείνο στην Ολλανδία. Ναι. Θα λέω 7 Ιουλίου του 2017. Θα αναφερθούμε και στον Εσίτε, θα αναφερθούμε και στον Κοεντράο. Δεν έχει κλείσει ακόμα το θέμα του Μπράνταριτς. Ναι, δεν έχει κλείσει. Ας ελπίσουμε οι μεταγραφικές αναζητήσεις του ΠΑΟΚ να κλείσουν αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, αύριο, Παρασκευή, Σάββατο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Νομίζω δεν μπορώ να το γνωρίζει ούτε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Από χθες γνωρίζουμε και αντίπαλο. Έγινε η κλήρωση κανονικά. Για πες ποιος. Ο Άγιαξ είναι, παιδιά. Νομίζω όλοι το ξέρουν πλέον. Έχω δει αρκετό κόσμο να ρίχνει κατάρες στα social media. Έχω δει κόσμο που χαίρεται. Έχω δει κόσμο που απογοητεύτηκε. Εγώ, που σου είπα χθες, είδα κόσμο που έχει κλείσει διακοπές και δεν ξέρει πώς να το ανακοινώσει στην οικογένεια. Ότι, παιδιά, τρεις μέρες. Θέλω να πάω στο Άμστερνταμ. Εμένα εσύ μου είπε φίλος ότι ξενέρωσα κιόλας και λέω γιατί. Εντάξει, οκ, είναι δύσκολο. Όλοι το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όχι να ξενερώσεις, ρε. Εντάξει. Οκ, δύο παιχνίδια είναι, μπροστά είναι, ανοιχτά είναι όλα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα είναι τότε. Ευχαριστώ τον Άγιαξ που μου στέλνει χθες ταμείο 6 αγώνων, αγάπη. Τι έκανες πάλι, Στέργιο? Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία πεντάδα, ναι. Και για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα και τώρα, ναι. Κόλλησα από κάτω και τον Παναθηναϊκό. Τον Άγιαξ. Με τον Παναθηναϊκό. Στο 1.25. Στο 1.25 τον έπαιξε. Όταν πήγε το δελτίο στη μηχανή, ναι. Βλέπω στην οθόνη ότι είχε πάει 1.15. Και, για κάποιο λόγο, ξαναλέω, που δεν το έχω καταλάβει, ναι. Δεν είπα τον πράκτορα, αυτό αφαίρεσε το. Το άφησα. Και στο χάλασε αυτό. Και κάθονται τα 5 πάρα πολύ εύκολα και το 6. Φοβερά πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο παίζει σε στοίχημα. Για να μπορεί να κάνει cash out. Ναι. Καλύτερα. Φοβερά πράγματα. Με το φετινό Παναθηναϊκό και τα φιλικά του. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ. 0-3 τη Φέγενορντ και 1-2. Στο ίδιο γήπεδο λέει ακριβώς εκεί που έγινε με τη Φέγενορντ. Έπαιξαν και αρκετοί θεωρητικά βασικοί. Δεν είχε δηλαδή ο Άγιαξ. Όχι, παίξαν. Συγγνώμη, όχι. Δεύτερα. Και ο Βαντεμπέκ, και ο Τάντιτς και ο Πρόμες. Και... Δεν ξέρω γιατί έτσι. Πολύ... Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το χθεσινό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε. Ήταν αυτό. Ήταν για να χαλάσει το δικό σου, το 1-15 στέργιο. Ναι, αυτά είναι μαθήματα. Άστο ρε, βλέπει. Τι ασχολείσαι. Φιλικά έχεις παίξει. Όχι, επίσημα. Τι
είχε χθες, τη μέρα ήταν χθες. Είχε Τσεχία, είχε Δανία, είχε Σουηδία. Ναι, αυτά. Και ναι. Για κάποιο λόγο, ξαναλέω, αδιευκρίνιστο, κόλλησα έκτο παιχνίδι. Το φιλικό, είναι το πιο σίγουρο πεθαίνεις, δηλαδή ένα 15 δεν υπάρχει ναι, ποτέ. Ναι, συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Δεν θα το ξανακάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι με φιλικά δεν θα μπλέκω. Ναι, 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 πραγματικά. Και για κάποιο λόγο έμπλεξα χθες χωρίς να έχω κέρδος. Ή ας το βάλει τον goal, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να βάλεις και στο 1-15. Παίξει κάτι άλλο, ρε. Το αφήνουμε γιατί μου ανεβαίνει η πίεση μου όσο το. Έπαιρνε καλό ποσό, περίμενε, έπαιρνε καλό. Έπαιρνα πάρα πολύ καλό ποσό. Έλα, ρε. Αλήθεια. Ναι. Τριψήφιο. Τριψήφιο, ναι. Και προς τα πάνω. Και προς τα πάνω, αρκετά. Καταρχάς, τρίβι, δεν το μοιράστηκες μαζί μου. φύγαμε εδώ από εδώ μαζί. Δεν μπορούσε να πει κάτι, αγάπη, θα παίξω αυτό. Εγώ εκεί κολλάω τώρα. Τέλος πάντων. Στίχημα, Στέργιο, να μπορείς να κάνεις κασά. Δεν έδειξε κάτι φοβερό ο Άγιαξ, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε σαν κριτήριο το χθεσινό φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Στο ιστορικό Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ. Ναι. Το οποίο δεν λειτουργεί, αλλά δεν έχει κατεδαφιστεί. Υπάρχει, είναι σε καλή κατάσταση και γίνονται απλά επιλεγμένα happenings και επιλεγμένα φιλικά όπως το χθεσινό που ευχαριστούμε ξανά τον Άγιαξ. Είμαι Στέργιο. Θα σου μείνει αυτό, ε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα των Κοιμησί έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μια κουβέντα γύρω από τον Άγιαξ, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την ομάδα προφανώς. Ναι, και έναν άνθρωπο που τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Ναι. Μετά το διάλειμμα των Κοιμησί θα μιλήσουμε και με το Σταύρο που είναι καθοδόν. Νωρίς. Για να πάει να πάνε στο Βέλγιο. Ξεκίνησαμε, καλή ώρα. Το παιχνίδι θα γίνει στο προπονητικό. Στο αθλητικό κέντρο της Άντρελεκτ. Χωρίς κόσμο. Και κλεισμένο των θυρών. Έχουν υπάρξει και τα προηγούμενα χρόνια ανάλογες αποφάσεις. Αλλά ήταν σε γήπεδα που ουσιαστικά ήταν μέσα στο δάσος γήπεδα. Και δεν υπήρχε και ιδιαίτερη δυνατότητα να περιφρουρήσει το χώρο, ας το πούμε έτσι. Τώρα στο αθλητικό κέντρο της Άντρελεκτ, νομίζω πως δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να μπει μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει απόφαση που υπάρχει το Βέλγο για κλεισμένο των θυρών. Τώρα, αν βρουν φίλοι του ΠΑΟΚ καμιά γωνία να τρυπώσουν ή να πάνε σε κάνα βουνό δίπλα, δεν ξέρω πώς είναι το αθλητικό κέντρο της Άντρελεκτ. Αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον ισχύει αυτό που είναι γνωστό εδώ και δύο μέρες, ότι με επιθυμία των Βέλγων δεν θα επιτραπεί είσοδος ούτε στους φίλους της Άντρελεκτ ούτε στους φίλους του Δικεφάλου, που νομίζω αρκετοί είχαν ήδη προγραμματίσει να κάνουν το ταξίδι στο Βέλγιο. Τι είναι άλλωστε από τη Γερμανία και την Ολλανδία το Βέλγιο, νομίζω τίποτα. Είναι πολύ, πολύ normal. Μια-δύο ώρες δρόμους και έχουν δείξει φίλοι του ΠΑΟΚ ότι δεν κολλάνε σε αποστάσεις όταν είναι να δουν το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, μέσα από το ΠΑΟΚ TV το παιχνίδι κανονικά για όλες τις χώρες πλην του Βελγίου. Ελπίζω ότι σήμερα δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αν και εντάξει, επειδή το λέγαμε και εκτός. Προχθές ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πολλά θέματα στο φιλικό με την Τρούιντεν, αλλά όταν είναι και εξωτερικά όλα αυτά και γενικά δεν είναι και 100% στο χέρι σου, συμβαίνουν αυτά. Δεν ήταν σίγουρα κάτι ευχάριστο και εμάς μας δυσκόλεψε πολύ, αλλά δεν μπορείς να πεις και κοίταξε, κάτι. Όταν, επειδή έχω επισκεφθεί σχεδόν όλα τα γήπεδα αυτά της Ολλανδίας δεν τα λες και του Βελγίου, κατάλληλα. Ειδικά της Ολλανδίας, όταν δεν υπάρχει υποδομή, είναι λογικό να κινδυνεύεις να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα που θα το λύσεις δύσκολα. Δεν έγινε το φιλικό σε κάποιο γήπεδο οργανωμένο. Ναι, το πάλεψαν. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Υπήρχε πρόβλημα με το ρεύμα. Τέλος πάντων. Ελπίζω ότι σήμερα δεν θα υπάρξει κάτι ανάλογο. Μακάρι να πάει καλά όλη η μετάδοση. Είναι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι και η ώρα βολική. 7 η ώρα. Να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Πολύ δυνατό φιλικό. Θα αναφερθούμε στην Άντρελεκτ στη συνέχεια, έτσι, για να έχετε μία εικόνα από το τι να περιμένετε σήμερα τον αντίπαλο του Δικεφάλου, που όπως όλα δείχνουν και βάσει των όσων έγιναν πέρσι και γενικότερα της δυναμικής των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, η Άντρελεκτ είναι το πιο σημαντικό crash test του ΠΑΟΚ. Είναι ένα φιλικό που δεν νομίζω να ξεφύγει ο Φερέιρα από τη φιλοσοφία που είχε και στο μάτς με την Κλουζ και στο μάτς με την Σετ Ρουίντιν, δηλαδή να δούμε ξεκάθαρα τις σκέψεις του για την ενδεκάδα και να δούμε πως βεριστές που θα αγωνιστούν 60-65, δεν ξέρω αν αυξήσει και το χρόνο συμμετοχής ορισμένων ποδοσφαιριστών. Ρεπό έχει ομάδα το πρωί, λογικό είναι, υπάρχει το ταξίδι στο Βέλγιο. Ναι. Δεν το λέει συνέχεια και ο Σταύρος.
δεν θα το έλεγες την καλύτερη δυνατή προετοιμασία στο σχεδιασμό της φέτος. Ναι, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε όλα τα χρόνια επιμερώνει η Βαν Σαββίδη, γιατί στα προηγούμενα χρόνια προς Σαββίδη υπήρχαν ιστορίες πάρα πολλές με ταλαιπωρίες του ΠΑΟΚ να δώσει ένα φιλικό είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Ολλανδία. Αλλά επιμερώνει η Βαν Σαββίδη, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο θέμα. Φέτος λίγο, έως πολύ, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ειδικά στο δεύτερο στάδιο. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο αυτά τα φιλικά στο Βέλγιο. Είναι λίγο το Σάββατο που είναι τα δύο, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η απόστασή τους. Δηλαδή, αντί να ήταν το ένα, μία, δύο το μεσημέρι και το άλλο 8, τώρα είναι 4 και 8. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά έτσι αποφασίστηκε. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το πλάνο. Ξανά σε reality ο Ντάνος, αγάπη. Έλα, σε ταιριάζει ποιο. Ένα λέει του Αλφα. Ναι. Για το reality, αγρότης μόνος ψάχνει. Αγρότης μόνος ψάχνει. Ναι. Τι είναι αυτά. Πω. Όσοι μάλιστα θέλετε να πάρετε μέρος. Ναι, ναι. Χριστίδου. Ναι, ναι. Έχει ξαναγίνει. Έχεις δίκιο. Εγώ δεν θυμάμαι να ξέρω. Και παλιότερα η Φάρμα που η αγάπη σίγουρα δεν τη θυμάται. Δεν τη θυμάμαι. Ούτε καν. Βασικά δεν βλέπω τηλεόραση γενικά, αλλά δεν τα θυμάμαι καν αυτά. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε και ακροατές που να θέλουν να πάρουν μέρος στο αγρότης μόνος ψάχνει. Όπως είχαμε συνάδελφο που ήθελε να πάρει μέρος στο Survivor. Τι λες, ε? Α, κατάλαβα ποιον λες. Ποιον άλλον. Κάτσε λίγο. Ήθελε να πάρει, το πάλεψε. Ήθελε να πάει, το έκανε, πάλεψε ή κανονίσει τις άδειές του. Α, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, υπήρχαν και τα. Το έχω, ποιος είναι. Τα casting και αυτά και τα λοιπά. Το έχω, αλλά δεν πέρασε. Ναι. Γιατί? Γιατί άραγε. Γιατί άραγε δεν πέρασε. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο λέμε και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Αλλά αυτό είναι ωραίο να το ζήσουμε. Σαν εμπειρία έτσι. Δεν υπήρχε μείωση εκατομμύριο. Εξηγήσει τότε το λόγο. Ναι. Μάλλον επιβεβαιώθηκε. Περνάνε από διάφορα τεστ. Ψυχολογικά τέτοια, κατάλαβες. Δεν μπορούν να βάλουν μέσα όποιον να είναι. Σωστό. Καλό και τεστ που λίγο πάνε είναι όλοι οι ναι, ζυμάνια, αλλά οκ. Okay. Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες. Όλα μέσα στη ζωή είναι, Στέργιο. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Ναι. Ξεκινάει από σήμερα και ο Ολυμπιακός το ταξίδι του στα προκριματικά με την Βικτώρια Πλιζέν το βράδυ, ναι, στην Τσεχία. Την Πέμπτη παίζει ο Άρης, νομίζω και Ατρόμητος. Οπότε σιγά σιγά θα ψήλω έχουμε μια εικόνα από επίσημα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες θυμίζω, 6 του μήνα. 6 Αυγούστου. 6 Αυγούστου, πρώτο μάτς στην Τούμπα. Αν θυμάμαι καλά, στις 8:30. 13 στο γνώριμο πλέον Άμστερνταμ. Ναι, ρε, θα πάει ο κόσμος και θα τους πούνε γεια σας. Ναι, θα τους βγουν το χέρι στο αεροδρόμιο, τους λένε α, πάλι εδώ, ναι, ναι, είχαμε χρόνια να έρθουμε και όλα. Το λέγαμε και χθες. Όπως έγραψε σε μήνυμα φίλος του ΠΑΟΚ, σε λίγο θα μας ζητήσουν να ψηφίσουμε και για δήμαρχο Άμστερνταμ. Καλό, ναι. Ναι. Πιθανό. Πιθανό, εντάξει. Πάντως, άκουγα ένα φίλο χθες που βγήκε στο Γιώργο Τζαγόρα, ναι, και νομίζω είχε κλείσει ήδη τα εισιτήριά του και σε πολύ καλή τιμή και το ξενοδοχείο. Του βγήκε ένα πολύ καλό πακέτο, τίμιο. Ναι. Όσοι το έκαναν άμεσα, πρέπει να ήταν τυχεροί. Τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, θα δυσκολεύουν τα πράγματα, μάλλον. Ναι. Αλλά ήταν τίμιο αυτό το πακέτο. Πολύ καλό. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ψηλά, αλλά δεν ήταν. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις, πάρα πολλές. Τι μπορεί να γλιτώσει, μόλις τέτοιο. Μπορείς να κλείσεις μέσω Σόφιας και να γλιτώσεις πάρα πολλά χρήματα. Μέσω Σόφια. Να πας στο Σόφια και μετά να πας σε. Να πας σε ένα φίλο που έχει το κινητάκι. Πω! Δεν το κάνεις με τίποτα. Να πεις 4 άτομα, να κάνεις μια πολύ ωραία οδική εκδρομή μέχρι τη Σόφια. Πάρα πολύ ωραία, ναι. 5 ώρες τη εκεί. Ού, καθόλου κουραστική. Έχεις πάει Σόφια? Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Καθόλου. Ναι, δεν θα προλάβεις να δεις κάτι, θα φύγεις μετά. Ο γενικότερα. Α, δεν ξέρω πώς έχει μυαλό σου τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω. Κάνεις λοιπόν, άκουσα, κάνεις διαδρομή 5 ώρων, 4 άτομα. Καθόλου κουραστικό, ναι. Βάζεις και βενζίνη από Βουλγαρία που είναι φθηνότερα, σου βγαίνει στη μισή τιμή. Ναι. Ούτε έχει τα διόδια που έχει εδώ. Ναι. Οκ. Okay. Παρκάρεις το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο. Ναι. Δίνεις και 5 ευρώ για το τριήμερο. 5 ευρώ. 5-10. Τίμιο και αυτό, ναι. Μπορεί να λέω και πολλά. Παίρνεις μια πτήση των 70 ευρώ. 70. 80 πανέλα για Άμστερνταμ. Τι πανέλα, μωρέ, σοβαρά τώρα. Ναι. Τόσο είναι. Οι τιμές στη Βουλγαρία στο αεροδρόμιο είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές για όλους τους προορισμούς. Συναντήσαμε πρόπερση με τον, πέρσι με τον Σταύρο στη Λισαβόνα μια παρέα φίλων του ΠΑΟΚ περίπου 20-25 χρονών. Και ενώ η δική μας η πτήση είχε κοστίσει, αν θυμάμαι καλά, μέσω μονάχου πανέλα γύρω στα 500 ευρώ, mm-hmm, τα παιδιά αυτά πήγανε Σόφια, Βαρκελόνη.
Όχι ψέματα, ψέματα, όχι Σόφια Βαρκελόνη, Σόφια Λισαβόνα, 120 ευρώ πανέλα. Τι λες ρε, σοβαρά. Ναι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Επιβεβαιώνει και ο Χρήστος. Α, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχει μόνο η Σόφια φθηνές συναυλίες. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να ξεκινήσει και μία μέρα πριν. Έρχεται εδώ Χρήστο Μποντζόβι. 80 ευρώ Bonjour. Στο ΆΚΑ. Πάει στη Σόφια, 25 ευρώ. Bonjour, πού να καταφέρει να κάνει συναυλία, έχει φτάσει 120 χρονών. Μια χαρά καταφέρνει. Κάπου χθες έβλεπα έδωση συναυλία. Τέλεια, όπως η Μαντόνα. Κόλαση, τέλεια. Γενικότερα έχει πολύ φθηνές πτήσεις η Σόφια, για να ξέρετε. Να το προτείνουμε στο Σταύρο, μετά θα το βγάλουμε. Να πάει μέσα στο Σόφια. Τα τελευταία δύο χρόνια η Σόφια είναι ίσως το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό αεροδρόμιο. Αν και η Ινδία θα πάρει πλάκα με τη μέση. Ινδία, φτάσαμε. Ωραία, θα το προτείνω. Θα το προτείνω στο Σταύρο μετά. Θα του πω να πάει στη Σόφια με τα μάξι και από εκεί να πάει Άμστερνταμ. Πιστεύω θα το τιμήσει, θα το σκεφτεί. Ναι. Εδώ πήγανε να αφήσουν ένα μάξι την προηγούμενη εβδομάδα και δεν του άρεσε η διαδρομή, κουράστηκε. Σιγά μην κάνει όλο αυτό Σόφια Άμστερνταμ, ούτε καν. Τέλος πάντων, εγώ το αναφέρω για φίλους του ΠΑΟΚ που δεν έχουν 300, 400, 500 ευρώ. Το έχει τσεκάρει ότι υπάρχει. Ναι. Μπορεί να πάει και πιο ψηλά τιμή όσο περνάνε οι μέρες. Νομίζω πως θα έχει αρκετή ζήτηση από τους φίλους του ΠΑΟΚ η ρεβάνς με τον Άγιαξ. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσα εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως έλεγα και χθες, νομίζω γύρω στα 2.500 εισιτήρια ο ΠΑΟΚ θα τα εξασφαλίσει. Αυτό είναι το 5% της χωρητικότητας του Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα για το γήπεδο που μάθαμε ως Άμστερνταμ Αρίνα. Προς τιμή φυσικά του μεγάλου Ολλανδού. Ο Σένεκ χθες δήλωσε μετά το φιλικό του Άγιαξ με τον Όφη, όπου οι ριζέρβες των Ολλανδών κέρδισαν τον Όφη με 6-2. Πώς γνωρίζουμε, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος πρωταθλητής Ελλάδος. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε, καθώς αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι να πάρουμε το Champions League, πρέπει να είμαστε σε θέση να κερδίσουμε όλες τις ομάδες. Είπε ο Δανός μέσος του Άγιαξ, ο Λάσε Σένε. 6-2 οι ριζέρβες των Όφη. 1-2 η λεγόμενη βασική, που ήταν βασική, έχασαν τον Παναθηναϊκό. Ναι, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε με την κουβέντα που έχουμε κανονίσει. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδόμο, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Πάντα όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας το Ρίζι Καζίνο, το θέατρο Βεργίνα και το Alfredo's Gardens, όπου 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιο. Μπορείτε να εξασφαλίσετε από τώρα τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, στα καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Και μαζί μας η στίχη μας, Τέργιο. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, η Zweite Liga. Ξεκινάει και η τρίτη εθνική Γερμανίας. Αν και δεν Βέλγιο, έχει ξεκινήσει. Η Σβάιντε Λίγα ξεκινάει σίγουρα πάντως. Και Βέλγιο πρέπει να ξεκινάει. Γενικότερα επιστρέφουν τα μεγάλα πρωταθλήματα και τα γνωστά πρωταθλήματα στην καθημερινότητά μας. Εκατοντάδες επιλογές στοίχημα ανά παιχνίδι. Όλες οι επιλογές live cash out. 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της στοίχημα. Υπάρχει το online καζίνο της στοίχημα με πάρα πολλά jackpot, όλα τα δημοφιλή παιχνίδια. Και υπάρχει φυσικά και το σερί. Το κατεβάζετε δωρεάν, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android και διεκδικείτε χιλιάδες ευρώ κάθε εβδομάδα. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε 5 λεπτάκια με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε κατευθείαν με τον καλεσμένο μας. Έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τον Άγιαξ, τον Νίκο Τομαχλά. Τον ξέρει πολύ καλά. Έχει αγωνιστεί. Πολύ φορτσάτη η αγάπη. Ναι, γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Κάτσε να τον βρούμε τον άνθρωπο. Θα τον βρούμε, ρε Στέργιο. Είσαι σίγουρη. Φυσικά. Ωραία. Εννοείται. Και άμα δεν τον βρούμε, συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Έχει παίξει λοιπόν στον Άγιαξ 93 συμμετοχές, 44 γκολ, δεν τα λες και λίγα, και 16 ασίστ, Στέργιο. Δεν ξέρω εγώ, αγάπη. Ωχ, Στέργιο. Τα πρόλαβα. Έλλειος, δηλαδή. Τα πρόλαβα. Τα πρόλαβες, Και το θυμάμαι και στη Βίτεσε. Είσαι πιο μεγάλος εσύ. Όπα, έλα, Στέργιο, τι. Περιμένω, αγάπη. Περιμένω, δεν είναι. Στη Φύτεσαι και εκεί 101 συμμετοχές, 66 γκολ, 14 ασίστ. Ακόμα και εκεί τον, και λίγες. Ακόμα τον θυμούνται στην Ολλανδία. Στο Άρνεμ. Ναι. Το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Θυμάμαι, πέρσι λέγατε ότι ήσασταν εκεί και σας ρωτούσε κόσμος.
Ναι, στην μπουτίκ ρωτάνε ακόμα. Ναι. Όταν καταλάβουν ότι είμαστε Έλληνες. Τον παρότι ήταν πιτσιρικάς ο υπάλληλος και δεν έχει μπουτίκ πλέον αναμνηστικά είτε φανέλες ή οτιδήποτε άλλο με το όνομα του Νίκου Μαχλά, εξακολουθεί να είναι ένας θρύλος για την Φύτεσε. Ωραία. Λογικό να το θυμούνται, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές συμμετοχές εκεί πέρα. Προφανώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Άγιαξ. Χρήστο, τον έχουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει λίγο πώς είδε και αυτό στην κλήρωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το παρακαλούθησε. Τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Νίκο Μαχλά. Καλησπέρα. Είπαμε 93 μάτς με τον Άγιαξ, 44 γκολ μετά το εντυπωσιακό πέρασμά του από την Φύτεσε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, ναι. Καλημέρα, είσαι από τους πρωινούς τύπους μάλλον. Όλα καλά. Ναι, όλα μια χαρά. Ωραία. Εμείς από χθες βλέπουμε ότι και στον κόσμο υπάρχει ένα μούδιασμα και γενικότερα, εντάξει, νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε να έρθει για τον ΠΑΟΚ. Εσείς πώς την είδατε αυτήν την κλήρωση? Γιατί να υπάρχει μούδιασμα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό τον τρόπο σκέψης. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς που ήταν να γίνει. Δηλαδή, αφού από τη στιγμή που υπάρχουν οι ομάδες στην κληροτίδα, είναι εφικτό να γίνει. Εντάξει, δεν είναι και ποδόσφαιρο, είναι, και από ό,τι βλέπουμε όλα μπορούν να συμβούν, και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς που είναι αρχές και καλοκαιριού και προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν ξέρει κανένας και δεν μπορεί να πει κανένας με σιγουριά τίποτα. Νίκο, μήπως το μούδιασμα έχει να κάνει με την περσινή πορεία του Άγιαξ του Champions League? Πραγματικά ήταν κάτι παραπάνω από την εντυπωσιακή ομάδα του ΕΑΝΤΑ πέρσι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άγιαξ πέρυσι είχε πράγματι να συμβεί πολλά χρόνια, από την εποχή του 95-96 που είχε κατακτήσει και το Champions League, και είχε πάει και την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, το τελικό με τη Γιουβέντους που το είχε χάσει. Ναι. Νομίζω ότι τότε είχε παίξει πραγματικά απίστευτο ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι πέρυσι έδειξε και ξαναήρθε με αυτή τη φουρνιά που έβγαλε, έδειξε τα καλύτερα στοιχεία και είδαμε μια ομάδα που πραγματικά εντυπωσίασε. Θα είναι πολύ σημαντικές, Νίκο, οι αποχωρήσεις του De Ligt και De Jong για τον Άγιαξ, όπως τον είδες πέρσι? Νομίζω, μιλάμε για δύο παίχτες κολόνες. Ναι, είναι δύο παίχτες βαρόμετρα ήταν πέρυσι στον άξονα, ο ένας αμυντικά και ο άλλος στα χαφ. Νομίζω ότι ο De Jong έκανε τρομερή δουλειά, ο De Ligt ήταν απίστευτο στην άμυνα, νομίζω ότι έκαναν κάπου τη διαφορά, αλλά από ό,τι βλέπω ο Άγιαξ έμεινε ο κορμός το πιο καλός, με τους παίχτες μπροστά, στα χαφ. Είδα ότι πήρανε και τον Μπρόμες, yeah, και ότι έχουν και με τον αμυντικό που πήρανε από την Club America που να αναπληρώσει τον De Ligt, νομίζω ότι είναι ένας καλός παίχτης. Ο Μεξικανός, ναι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα μάτς κρύβουν άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι, όπως είδαμε, ότι και στα φιλικά και είναι στην προετοιμασία, είναι μετά από λίγο διάστημα. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει επίπεδο, έχει φύγει από τα καθιερωμένα που ήταν μετά την εποχή Σαββίδη, που η οικογένεια Σαββίδη ανέλαβε την ομάδα, και βλέπουμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ με άλλα πρότυπα, βλέπουμε οδεύει διαφορετικά. Θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτήν την ομάδα. Νίκο, λέμε συχνά, ειδικά στα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη τον Αύγουστο, ότι η ζέστη μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των ελληνικών ομάδων. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο στις 6 Αυγούστου, όπου λογικά η ζέστη θα είναι σε υψηλά επίπεδα και η υγρασία, όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως ο Άγιαξ όμως? Ναι, αλλά και το 2016 που είχε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα πάλι με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ, και στην Τούμπα δεν ήρθαν τα πράγματα. Σωστά, γι' αυτό σε ρωτάω. Αν μπορεί να επηρεάσει μια τόσο ομάδα υψηλού επίπεδου οι καιρικές συνθήκες? Θεωρώ ότι, γιατί έζησα αυτήν την ομάδα και ξέρω πάρα πολλά πράγματα, η προετοιμασία γίνεται σε τέτοια επίπεδα που είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή,
Η προετοιμασία γίνεται σε πολύ σκληρή, πολύ δυνατή, πολύ επιμονή. Ξέρουν, εποδεύουν, ξέρουν. Νομίζω τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Αν μιλούσαμε για κάποιες εποχές παλιότερες, ίσως. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί η ζέστη θα ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άγιαξ. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τόσο πολύ επειδή είμαστε στην Ελλάδα και εκείνη στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν να κάνουν καθαρά με ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτά τα δύο μάτς δεν μπορεί κανένας να πει με σιγουριά ποιος είναι. Σίγουρα οι πιθανότητες λόγω της περσινής πορείας του Άγιαξ είναι υπέρ του, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει στοιχεία μεγάλης ομάδας και έχει αλλάξει επίπεδο όπως είπα και πριν, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιος θα περάσει. Ναι. Με όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, με τη φυγή Λουτσέσκου, με τον Φερέρα που ήρθε, πώς τον περιμένεις τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν? Θεωρώ ότι, εντάξει, η φυγή Λουτσέσκου ήταν λίγο απρόσμενη, δεν το περίμενα, γιατί τα πράγματα δεν δείχναν έτσι. Ήξερε την ομάδα, ήξερε πάρα πολλά πράγματα, είχε ομοιογένεια, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο προπονητής που ήρθε είναι ένας αξιόλογος προπονητής και τον ξέρω πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει, και γενικά οι Πορτογάλοι έχουν αυτό το στοιχείο του προπονητή που θέλει να έχει την άμυνα καλά, να είναι δεμένη ομάδα, να είναι οι γραμμές κοντά, είναι πιο σφιχτή. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Άγιαξ. Πώς μπορεί, Νίκο, ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μακριά από τον γκολ στο πρώτο μάτς τον Έρες, τον Ζίγεκ, τον Μπρόμες, τον Ντάντιτς? Μιλάμε τώρα για μια επιθετική γραμμή πυρηνική, εντάξει, δεν είχε απόλυση ο Άγιαξ μεσοπιθετικά. Εντάξει, με τα στοιχεία που είδαμε πέρυσι μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε πιάσει τέτοια απόδοση τότε. Η περσινή χρονιά ήταν όλα σε μια ροή και είναι διαφορετικά όταν ξεκινάς την καινούργια σου χρονιά πάλι με αυτούς τους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες, το μυαλό τους είναι πως θα έρθει κάποια ομάδα να φύγουν, να πάρουν μια μεταγραφή. Πλέον δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ καλοί παίχτες, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά για μένα δεν είναι φόβητρο από τη στιγμή που θα υπάρχει μια ομοιογένεια στον ΠΑΟΚ να έχει βρει τα πατήματά του με τον καινούργιο προπονητή, με τους καινούργιους παίχτες. Νομίζω ότι αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και είναι καλά, θεωρώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Γιατί βλέπω ότι πλέον γίνεται πιο σκληρή η ομάδα. Και αν να δούμε και τα φιλικά, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει... Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παίζει σε μια τούμπα, έτσι, που ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Τη στιγμή όμως το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μετράει. Θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο το πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον καινούργιο προπονητή και αν αυτά που θέλει να περάσει θα μπορεί να τα περάσει στο συγκεκριμένο timing. Ναι. Νίκο, γίνεται πολύ κούβεντα στη Θεσσαλονίκη για το ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει αποκτήσει ένα χαφ που τόσο θέλει ο Φερέιρα, επειδή πες ότι ξέρεις τη δουλειά του Πορτογάλου. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα ή αύριο έρχεται ένα χάφ υψηλού επίπεδου, είναι ικανό αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων να μπορεί να ενσωματωθεί ένας ποδοσφαιριστής σε μια νέα ομάδα και να ανταπεξέλθει σε 2 παιχνίδια με τον Άγιαξ και όχι με μια ομάδα? Θεωρητικά όχι. Όμως εξαρτάται την ποιότητα του παίχτη και την προσωπικότητα. Mm-hmm. Και τι πραγματικά παίχτης είναι. Γιατί αν είναι πραγματικά ένας παίκτης που θα ταιριάζει στη χημεία του ΠΑΟΚ, νομίζω δεν θα είναι και δύσκολο να μπορεί να μπει μέσα. Αλλά θεωρώ ότι το διάστημα αυτό είναι πολύ μικρό για να έχει τόσο καλή απόδοση ώστε να βοηθήσει στα μέγιστα την ομάδα του ΠΑΟΚ στα χαφ. Και στη μεσαία γραμμή ειδικά, γιατί επιθετικός είναι λίγο αλλιώς. Εσύ θυμάμαι στον τεμπούτο σου έβαλε ο Γκέραντ μέσα και έβαλε σε γκολ κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά ίσως για χαφ είναι πιο δύσκολο. Είμαι στην ίδια ομάδα. Το θέμα είναι πώς ανταποκρίνεις όταν φεύγεις και πας σε μια καινούργια ομάδα που τα δεδομένα δεν είναι το ίδιο. Και νομίζω ότι εξαρτάται από την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, από την προσωπικότητα, πώς θα τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι παίχτες, πώς θα τον αντιμετωπίζει ο προπονητής, αν τον ξέρει καλά, mm-hmm, αν είναι έτοιμος, είναι πολλά παίζουν ρόλο νομίζω. Ναι. Νίκο, συμφωνείς εσύ με τον κόσμο που λέει ότι ίσως είναι καλύτερο να έχεις μια τέτοια κλήρωση με μια θεωρητικά μεγάλη και δυνατή ομάδα από ότι με μια πιο αδύναμη που μπορεί και να την υποτιμήσει? Ναι. Σίγουρα η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη. Ήδη υπάρχει εγρήγορση από όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχω περάσει από αυτό το
το σημείο, δηλαδή ξέρω ακριβώς πώς σκέφτονται και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι σε εγρήγορση και περιμένουν το μάτς με πολλή αγωνία. Θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στους παίχτες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να αποτυπωθεί στον αγωνιστικό χώρο. Και ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχει περάσει στους παίχτες και στον κόσμο. Αλλά και ο κόσμος πλέον έχει μάθει και ξέρει ότι δεν παίζει με μια ομάδα. Παίζει μια ομάδα που είναι από τα top club της Ευρώπης χρόνια τώρα. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Και έτσι και δεν την περάσει, δεν νομίζω να στεναχωρηθεί κανένας. Θεωρώ ότι θα τα δώσουν όλα οι ποδοσφαιριστές και ίσα ίσα που θα είναι και πιο σφιχτοί και πιο μαγκωμένοι και νομίζω ότι θα είναι πιο, η συγκέντρωση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αν παίζανε με μια ομάδα που θα ήταν στα μέτρα ή ξέρω εγώ θα έλεγες ότι ναι, φαβορίνο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό νομίζω παίζει ένα ρόλο προς τη μεριά του ΠΑΟΚ καλό. Πάνω σε αυτό που λες ίσως Νίκο, τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ να υποτίμησε μέσα από τον Άγιαξ του στυλ ότι τους έχουμε και γι' αυτό τελικά στην Τούμπα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Με βάση και το σκορ του 1-1. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Είδαμε ότι το πρώτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 1-1, δεν κάνω λάθος. Και τα δύο παιχνίδια, ναι, και με τον Ίβιτς και με τον Τζάλμα πρόπερση. Ναι, ναι, και μετά στον ΠΑΟΚ, μέσα στην Τούμπα είχαμε... Δύο ήττες. Ναι. Το θέμα είναι ότι όπως έχω ζήσει εγώ τον Άγιαξ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί την ίδια ανατροπία έχουν, δεν κοιτάζουν μέσα έξω, δηλαδή θεωρούν το ίδιο. Δηλαδή αυτοί θα παίξουν το ποδόσφαιρο, αυτό που ξέρουν, θα κάνουν αυτό που έχουν μάθει. Νομίζω ότι για μένα η συγκέντρωση του ΠΑΟΚ έχει σημασία και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Τον Άγιαξ λίγο πολύ τον ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει. Ο ΠΑΟΚ πώς θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Και θεωρώ ότι το στοιχείο αυτό ότι παίζουμε μια καλή ομάδα και είναι μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε είναι καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα είναι πιο μαγκωμένοι, πιο σφιχτοί, θα ξέρουν ότι θα πρέπει να τα δώσουν όλα, ότι είναι για αυτούς μια ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι καλό στοιχείο αυτό να το έχει μια ομάδα. Παρά να είναι το φαβορί. Ναι. Ξεκίνησε από την Ολλανδία ή οι Ολλανδοί συνάδελφοι να σε ψάχνουν ή ακόμα είναι νωρίς για αυτούς, πιστεύεις? Όχι, με πήραν. πήραν, εντάξει, ναι. Ξεκολουθώ να έχω μια καλή σχέση με την Ολλανδία και τους είπα τα ίδια πράγματα. Ναι. Νίκο, να φύγουμε λίγο από την Ευρώπη και θα σας αφήσουμε σε 2-3 γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμα σου είναι λίγο σφιχτό. Τις ισορροπίες του ελληνικού πρωτάθλημα πώς τις βλέπεις, αν και είναι λίγο πρόημο, ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αν τη βλέπεις για διεκδικητή διαδικασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα γίνει το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Θα γίνει ένα πρωτάθλημα που θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει πλέον να κοιτάξουν να δυναμώσουν οι ίδιες και όχι να τρέφονται από άλλα πράγματα όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ που δυνάμωσε, που μεγάλωσε, που πλήρωσε, που ήρθαν παίχτες, που έφτιαξε μια ομάδα και έπαιζε ποδόσφαιρο και τους κέρδιζε μέσα στο γήπεδο, αυτό που έκανε πέρυσι, πρόπερσι. Αυτό το πράγμα τώρα το έχει περάσει και στις άλλες ομάδες. Βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός πάνε να κάνει το ίδιο τώρα. Βλέπουμε ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τα νέα παιδιά να πάρει κάποιες παίξεις να παίξει καλά. Η ΑΕΚ το ίδιο. Βλέπουμε οι μικρομεσαίες ομάδες ότι αρχίζουν και δυναμώνουν. Αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα για να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να αλλάξουν λίγο ισότητα. Να μπορούμε να δούμε ότι πλέον πρέπει να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μας στην Ελλάδα για να μπορούμε και να είμαστε και δυνατοί στην Ευρώπη. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για να ξαναανεβάσουμε και να βγάζουμε ομάδες στην Ευρώπη χωρίς να παίζουν τόσους γύρους. Μπακή, Νίκο, τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι πως πάει η κατάσταση. Μπορεί να μην έχουμε και ομάδα στο Europa League. Αν γίνει το Europa League 2 ακριβώς, τα επόμενα ακριβώς. Χρόνια, είναι τα πράγματα έτσι, πολύ δύσκολα. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα την τελευταία δεκαετία, δεν ήρθαν καλά. Με ευθύνη των ελληνικών ομάδων, εντάξει, όχι με ευθύνη της UEFA ή δεν ξέρω τι ατυχίες. Εμείς θέμε εδώ πέρα, δεν φταίει η UEFA. Η τύχη μας, το ριζικό μας, επιλογές των παραγόντων και των ομάδων που εντάξει. Ακριβώς. Όλων των ομάδων. Που εντάξει, δεν χρειαζόμαστε να τα ξανααναφέρουμε. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε ομάδες να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι κάτι τέτοιο, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θα είναι δηλαδή λες, υπόθεση αποκλειστικά ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακού του πρωτάθλημα. Εντάξει, τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο ΠΑΟΚ
και ο Ολυμπιακός κατά δεύτερο, γιατί έχουν την ομάδα, έχουν τις βάσεις. Όλα αυτά τα χρόνια χτίζεται κάτι καλό και ο Ολυμπιακός τώρα που έχασε και το πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια που δεν το κέρδισε και θα κοιτάξει να δυναμώσει και να μπορεί να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε τέτοια επίπεδα που τον θεωρώ ακόμα, για μένα είναι το φαβορί. Όφι. Πώς Όφι δεν μετά από μια δύσκολη σεζόν. Μια ομάδα που πραγματικά χτίζεται πάλι από την αρχή, ξαναγίνεται πάλι αυτή η ομάδα που είχαμε γνωρίσει και νομίζω θα πάρει λίγο ακόμα χρονικό διάστημα και σιγά σιγά τα οδεύει σε αυτό το δρόμο για να γίνει ξανά μια ομάδα που να τουλάχιστον να πρωταγωνιστεί και να έρχεται και να μπαίνει στο κύπελλο UEFA, να διεκδικεί θέσεις και να είναι μια ομάδα δυνατή και να κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό πήγα να σου πω, ότι εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε και τα μάτς με την Μποαβίστα και με την Αθλέτικο Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μια ομάδα πραγματικά χειρόσα να τη βλέπεις. Μπορεί ο Όφι με τα δεδομένα που έχουν τώρα σε ένα, δύο, τρία χρόνια να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο πάλι? Τώρα ναι, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Μέσα στην επόμενη τριετία πιστεύω Όφι θα είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, μέσα στην εξάδα, τετράδα. Μπαίνει ψηλά ο πύχης. Καλό αυτό. Ναι, μα έτσι πρέπει να είναι όταν έχεις μια ομάδα που είναι υγιής και... Με τον κόσμο της. Και έχει τον κόσμο της, έχει το γήπεδό της, έχει την ιστορία της. Θεωρώ ότι τη χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι. Είσαι σε διακοπές ή έχεις δουλειά αυτή την περίοδο? τώρα ακριβώς όχι, έχω κάποιες δουλειές. Ωραία, εμείς να ευχηθούμε καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια σε ό,τι προκύψει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εύχομαι πραγματικά να γίνουν δύο καλά παιχνίδια και να βγει νικητής ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πάντα χαιρόμαστε να σε έχουμε κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρει πολύ καλά και τον Άγιαξ και το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Έχει περάσει από εκεί. Έχει αφήσει το στίγμα του σίγουρα. Ο Νίκος ο Μαχλάς. Ο Μαχλάς αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο όταν η Ευρώπη ήταν λίγο πολύ ταμπού για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πλέον, όπως είναι οι ισορροπίες, είναι δεκάδες οι Έλληνες που έχουν παίξει στο εξωτερικό. Άλλοι με επιτυχία, άλλοι με αποτυχία. Αλλά όταν αγωνίστηκε ο Νίκος Μαχλάς αρχικά στη Φύτεσε και μετά στον Άγιαξ, νομίζω ήταν και από αυτούς που άνοιξαν τον δρόμο και για τους υπόλοιπους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι, Χρήστο? Ήταν από τους παίκτες που ανέβασαν την εκτίμηση των ξένων για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτά λοιπόν. Στο χέρι του ΠΑΟΚ λοιπόν, όπως είπε ο Νίκος Μαχλάς. Ναι. Δεν είναι απεσιόδοξος ο βετεράνος Άσος. Ναι, εγώ κρατάω και αυτό που διάβασα και από μέρη του κόσμου, ότι ίσως είναι και καλύτερο που ο αντίπαλος είναι αυτός και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ενδεχόμενο να υποτιμήσεις κανέναν. Ίσως και αυτό να είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω, αγάπη, για πρώτη φορά θα αντιμετωπιστεί ο Άγιαξ. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Τα προηγούμενα χρόνια, λίγο ή πολύ, νομίζω το 1-1 στο Άμστερνταμ. Ναι, ναι, αυτό όντως. Φούσκωσαν τα μυαλά και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών και του κόσμου και όλου του οργανισμού που λέγεται ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι παίζουμε στην Τούμπα, έχουμε το 1-1, με γεμάτη τούμπα και με τη ζέστη και με την ικανότητά μας θα προκριθούμε. Φέτος, επειδή έχουμε πολύ φρέσκα την εικόνα του Άγιαξ στο περσινό Champions League. Στεργείο, βλέπεις τις εικόνες από το φιλικό και εκνευρίζεσαι πάλι? Ναι, εκνευρίζομαι. Το 1-2 του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ φρέσκα την πορεία του Άγιαξ πέρσι, με εκείνη την εκοφαντική πορεία του μέχρι τα ημιτελικά που για δευτερόλεπτα έχασε την πρόκληση του τελικού, και ξαναλέω, μπορεί και να ήταν τώρα που μιλάμε πρωταθλητής Ευρώπης και να μην ήταν στον δρόμο του ΠΑΟΚ, αλλά η πορεία αυτή νομίζω θα κάνει και τους παίκτες και τον κόσμο γενικότερα πιο ρεαλιστές και πιο μαγκωμένους. Είναι γενικότερα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ το δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη, ότι κακώς βγήκαμε, για παράδειγμα, με την Μπενφίκα τόσο πολύ μπροστά στην Τούμπα.
Καλά τώρα, μετά το μετά τα παιχνίδια μπορείς να πεις ένα ίδια και πράγματα. Μέσα από αυτά, αν τα αναλύσεις, μπορείς να βελτιωθείς γενικότερα. Ναι, εντάξει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τον Μπακ σε αυτή τη φάση ότι το δεύτερο μάτς είναι εκεί και δεν είναι εδώ. Ναι. Νομίζω ότι φεύγει πολύ κομμάτι από όλη αυτή την πίεση, όλο. Δεν, πραγματικά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και στα δύο παιχνίδια. Καλό αυτό, γιατί στην Τούμπα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά οι ρεβάνς συνήθως δεν πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ. Όχι συνήθως, όλες οι ρεβάνς με μεγάλες ομάδες έχουν καταλήξει σε αποτυχία. Ναι, δεν πάει καλά, οπότε τώρα που να δούμε αν αλλάξει η ιστορία, μήπως. Μπορεί και να αλλάξει. Όντως ο ΠΑΟΚ πετύχει τη μεγαλύτερη πρόκριση στην ιστορία του, νομίζω. Θα έχει πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα η πρόκριση αυτή, αν με το καλό έρθει, σε σχέση με την πρόκριση κόντρα στην Arsenal, για παράδειγμα, ή κόντρα στην Tottenham και γενικότερα στις άλλες προκρίσεις του δικεφάλου. Θα δούμε, υπάρχει καιρός για μας, όχι για την ομάδα όμως. 23 Ιουλίου σήμερα, το Σάββατο ολοκληρώνει την προετοιμασία, επιστρέφει η ομάδα, θα υπάρχουν φαντάζομαι 2 μέρες ρεπό για τους παίκτες, να κάνουν κανένα μπάνιο, να δουν λίγο την οικογένειά τους, να δουν φίλους και γνωστούς. Και μετά από Δευτέρα να μπει ο ΠΑΟΚ στη τελική ευθεία. Και όπως είπε ο Νίκος Μαχλάς, δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής μπορεί σε αυτό το μικρό διάστημα να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα. Τώρα, αν είναι σε τόσο καλή κατάσταση ο ΕΣΥΤΕ ή δεν ξέρω ποιος μπακ θα έρθει, θα αναφερθούμε και για τον Κοεντράο τώρα με το Σταύρο μετά τον διάλειμμα. Αν είναι σε τόσο καλή κατάσταση αυτοί που θα έρθουν, μακάρι να μπορέσει μέσα σε 2 εβδομάδες να του μπολιάσει στο κλίμα ο Φερέιρα και ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί ενισχυμένος. Γιατί με την υπάρχουσα μεσαία γραμμή, με κάθε σεβασμό στους ποδοσφαιριστές αυτούς, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, για να μην το πω αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε ήδη να έχει έναν χάφ υψηλού επίπεδου και να ψάχνει το δεύτερο. Ανταυτού δεν έχει ούτε έναν και έχει τον Κάτσε που υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα ανέβαινε στην Ολλανδία. Ανέβηκε και δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο και σταμάς με τον Άγιαξ, γιατί όντως στο διάστημα αυτό έχει δείξει ο Κάτσε ότι έχει διάθεση να βοηθήσει. Παρότι και ο ίδιος έλεγε ότι ανεβαίνω για να φύγω. Ο Μίσιτς που δεν μας έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος των απαιτήσεων και της φανέλας του ΠΑΟΚ. Είναι ταιριάξει τέλος πάντων αυτό που θέλει ρολίστας. Να παίξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Υπάρχει ο Ελκαντουρί, μακάρι να είναι γερός, να μην έχει νέο τραυματισμό. Και υπάρχει και ο Ντόγκλας Αγκούστο, που νομίζω σε σχέση με τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, θα μας τα πει και ο Σταύρος, δείχνει μέρα με την ημέρα ότι γίνεται καλύτερος. Αλλά όσο καλός και να γίνει ο Βραζιλιάνος αυτές τις 2 εβδομάδες και να ενσωματωθεί στα θέλω του Φερέιρα και να καταλάβει τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού, ο ΠΑΟ χρειάζεται ενίσχυση. Τώρα θα μου πείτε εδώ που έφτασε και με αντίπαλο τον Άγιαξ. Δεν ξέρουμε και αν υπάρχει και περιθώριο χρόνου. Θα ήταν καλό ο ΠΑΟ να έχει ήδη δομημένο το ρόστερ του. Αυτό δεν έγινε για πολλούς λόγους. Θα δούμε πώς θα προσεγγίσει ο δικέφαλος στα 2 μάτς με τον Νέαντα, αρχικά το πρώτο στην Τούμπα. Γιατί από το αποτέλεσμά του θα κρίνει πολλά και για τη ρεβάνς στο Άμστερνταμ. Επειδή έλεγες για τον Αγκούστο, σήμερα θα είναι εκτός. Δεν υπολογίζεται για το φιλικό με την Άντελεκτ, όπως και ο Μελίσσας. Ο Μελίσσας έχει ένα διάστημα, θυμίζουμε. Αυτοί οι δύο είναι. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι επιλογές θα κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα. Λογικά θα πάει πάλι με το βασικό κορμό. Και στην πορεία από το 60 και μετά θα κάνει διάφορες αλλαγές. Κάπως έτσι το πάει και σήμερα. Κάποιοι φαντάζομαι θα μείνουν πάλι εκτός. Στη μεσαία γραμμή θα δούμε Ελκαντουρί και Μίσιτς, φαντάζομαι. Ναι, το ενδιαφέρον νομίζω είναι εκεί τώρα, γιατί ο Καντουρί είναι ο σίγουρος και νομίζω παίζει δίπλα. Ή ο Μίσιτς ή ο Κάτσε, άμα θα νομίζω είναι. Νομίζω θα δούμε Μίσιτς, θα μας τα πει και ο Σταύρος. Πάμε στο διάλειμμα των Μία. Μαζί μας στο Ρίτζεσι Καζίνο. 22 Αυγούστου, θυμίζω, ο Ηλίας Βρετός στο Alfredo Garden. Μαζί με την Κατερίνα Λιόλιο, κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου Φυσικά του 24ωρο, στα καταστήματα Public, στο ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567, όπως όλα τα happenings του Regency Casino. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδό σας στο καζίνο εάν πάτε να απολαύσετε τον Ηλία Βρετό, είναι προαιρετική. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας οποιαδήποτε μέρα στο καζίνο, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών και δεν υπάρχει φυσικά εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας και η Στίχημαν, με πολλές επιλογές και σήμερα και τις επόμενες μέρες, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζετε γρήγορα και με ασφάλεια και με εγγύηση για τη γρήγορη αποπληρωμή των κερδών.
σας προσφέρει η Στοίχημαν, που είναι και μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, ένα ολοκληρωμένο πακέτο για όσους ασχολείται με το στοίχημα και γενικότερα για όσους θέλετε να δοκιμάζετε την τύχη σας. Και η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας, με πολλές επιλογές για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες τα φτιάχνουν όλα πάντα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά με Σταυροκόλκα. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Σταύρο Κόλκα, που λογικά είτε έχει φτάσει είναι ακόμα καθοδόν για το Βέλγιο, με τελικό προορισμό το προπονητικό κέντρο της Άντερλεκτ, όπου στις 7 θα ξεκινήσει το φιλικό του δικεφάλου με μια από τις πιο ισχυρές ομάδες του Βελγίου παραδοσιακά. Πότε είναι στην κορυφή, πότε δεν είναι, αλλά γενικότερα εκεί στις πρώτες θέσεις παίζει πάντα η Άντερλεκτ. Προσφορά η ενημέρωση από την Ολλανδία, τα φιλικά από την Άρκον Ελλάς, η καλύτερη επιλογή για όσοι θέλετε να βάλετε ράφια στην επαγγελματική σας στο κατάστημά σας, είτε έχετε κατάστημα λιανικής είτε χοντρικής. Η Άρκον κατασκευάζει ό,τι ράφια θέλετε και ανάλογα με το χώρο σας. Υπάρχει στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα και στο arcon.gr. Σταύρο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Δεν σε ακούω χαρούμενος, θέλεις να με στεναχωρείς? Όχι, μια χαρά, χαρούμενος είμαι. Δεν είσαι πολύ θλιβερός αντιλόγος. Όχι, όχι. Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Τι, τον ακούς πολύ θλιβερό, είπε. Όχι, όχι, δεν. Ξέρω να τι να σου καταλάβεις τώρα. Δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ναι. Θα μάλιστα. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Ναι. Έχετε φτάσει, πλησιάζετε, τι γίνεται? Όχι, είμαστε έξω από το Μπούργκεν. Το ποιο? Δεν άκουσα γι' αυτό. Ξαναπες το, έλα. Γιατί κατάλαβα εγώ τι είπα. Για πες το, κάνει μια προσπάθεια. Έλα, έλα, το έχεις. Σε πιστεύουμε. Έτσι είναι. Έλα λίγο, πες το λίγο να σιγουγραφήσω, σε παρακαλώ. Έλα. Θα σε κόψω. Πρέπει να σοβαρευτείς. Λοιπόν, πάμε στη σοβαρά θέση. Είμαστε περίπου 46 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Να, εντάξει. Ναι. Κάτι καταλάβαμε. Τίποτα. Τις οποίες θα έχουμε πλησιάσει στις 1 ώρα και 50 λεπτά, σε αντίθεση με ό,τι έλεγε το GPS του συναδέλφου, το οποίο έγραφε 2 ώρες και 40. Έγκυρο, έγκυρο. Οδηγία πατίνη πρέπει να πάτησε. Ή πόδια κάτι, δεν ξέρω. Είναι του ίδιου συναδέλφου που έκανε την περιγραφή στο τελευταίο φιλικό, στο ΠΑΟΚ TV. Είναι αυτός που, ναι, που κόπηκε η γραμμή 94 φορές στο τελευταίο φιλικό. Ο Γουρλής, ναι. Ο Γουρλής. Ένας αυτός και ένας ακόμη, ένας που δεν λέμε ποιος. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα στάβο τον Νίκο Μαχλά, ο οποίος φάνηκε αρκετά αισιόδοξος για το διασταύρωμα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Να σου πω την αλήθεια. Έτσι είναι, φίλε. Και είπε ότι θα εξαρτηθούν πολλά από τη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ. Είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μαχλάς. Από τη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ, λες. Ναι. Έτσι είπε ο Νίκος Μαχλάς. Θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση του Άγιαξ. Ναι. Αν είναι στα επίπεδα που τελείωσε πέρσι τη σεζόν, χλωμή είμαστε. Ναι. Αν είναι σε επίπεδα καλοκαιρινά, έχοντας και ένα τουπέ για τα όσα κατάφερε πέρσι, κάτι γίνεται. Ναι. Ωραία. Η μεγάλη ομάδα ορίζει τις τύχες ενός ζευγαριού σε μεγάλο βαθμό. Οπότε από την πλευρά του οφείλει να είναι συγκεντρωμένος, οφείλει να θυμάται τι έπαθε στις δύο αναμετρήσεις με τον Άγιαξ, που πλήρωσε τα κενά του διαστήματα. Θα πρέπει να είναι, βέβαια, άλλος ΠΑΟΚ, τώρα είναι με άλλο μέταλλο ΠΑΟΚ, αλλά πετυχαίνει και έναν Άγιαξ πετυχημένο. Τώρα, το κατά πόσο θα στοιχήσει η απουσία του Τελειών και του Τελείχ και όποιον να πουλήσει μέχρι τότε, γιατί κάποιον ακόμα θα πουλήσει, δεν γίνεται. Ναι. Να πουλήσει 5-6 ακόμα, έχουμε χρόνο. Ή να πάθει κανένας κάτι. Όχι, να μην πάθει, να πάνε σε άλλες ομάδες. Γιατί να μην πάθει, δεν σκέφτεται, να πάθει. Έχω παίζει χωρίς Μαρούτσι, ο Βιέννια Βέρνουμ. Το 20% του μπάτζετ μου είναι εκτός. Ναι. Να πάθει κιόλας. Να μην του κοπεί το πόδι, μια θλασούλα. Μια θλασούλα και κοντά, μια ιδέα του μηνός. Μια χαρά θα είναι. Ναι. Ένα σπάσιμο στο δαχτυλάκι. Ενοχλητικό. Ένα διάστρεμα. Θα ζήσει. Ένα διάστρεμα. Εύκολο κιόλας. Ναι, διάστημα παίζει σε διάστημα. Εντάξει, κάτω μία μέρα πριν, στην τελευταία προπόνηση. Πολύ ωραία. Φαντάζεσαι την τελευταία προπόνηση του Άγιαξ, 12 δραματίες.
Δεν θα μας χαλάσει. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Σταύρο, πάμε λίγο στα θέματα που ενδιαφέρουν νομίζω παραπάνω τον κόσμο αυτές τις μέρες. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Περνάμε από ένα σημείο που λέει προσοχή στα ελάφια. Πετάγονται τα ελάφια. Ναι. Μόνο αυτό δεν έχουμε ζήσει. Να σε ακούσουμε στον αέρα να βλέπεις ελάφια ζωντανά. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε ζήσει. Πάμε τώρα. Θες να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο σου Εσίτε. Αλλάξαμε πάλι όνομα. Τον κάσαμε Εσίτη στην αρχή, μετά Εσίτη και τώρα Εσίτε. Εσίτη, ρε φίλε. Εσίτη, ναι. Εσίτε, είπε. Εσίτε. 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 Κατάλαβες, φίλε, για ποιον μιλάω. Αυτό έχει σημασία. Τι να κατάλαβα, ρε. Όταν εμείς τους είπαμε ότι αυτός είναι για ξάρι, ωραία, μας λέγανε είναι ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, πώς έχουν τα δεδομένα. Τα δεδομένα έχουν ότι είμαστε σε ανταλλαγή συμβολέου και ότι γίνεται μια προσπάθεια να βρίσκεται το απόγευμα ο παίκτης, όχι στο γήπεδο που θα γίνει το φιλικό, αλλά στο χώρο στο που είναι η βάση του ΠΑΟΚ. Ναι. Σε αυτό το mood είμαστε. Mm-hmm. Εντάξει, με γράφουμε το γραφείο, βέβαια, αντίο ζωή, περιμένουμε. Ωστόσο είναι μια μεταγραφή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά του. Ναι. Είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Φίλιπ Μπράνταριτς, ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος προσφυγητής, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Επανυπολογισμός διαδρομής. Μισό λεπτάκι λίγο. Επανυπολογισμός διαδρομής. Λέγαμε λοιπόν για τον Εσίτη, που ήταν δεύτερη επιλογή του ΠΑΟΚ, πρώτος τον Μπράνταριτς, είχαμε ψέματα, εντάξει, μιλάμε και για μια πιο ακριβή περίπτωση προσφυγητή. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλύτερος με την μπάλα ο Μπράντερς από ότι ο άντρας ο Εσίτη. Ο Εσίτη είναι ένα παιδί για να ξέρουμε και τι παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι καθαρό αμυντικό χαμ. Ξέρει να κάνει στην καριέρα του δύο πράγματα. Να κόβει και να δίνει. Μην περιμένετε δηλαδή από τον Εσίτη να κόψει, να κατεβάσει, να περάσει κανένα δυο. Να σουτάρει. Και να κάνει εσύ. Και να σκοράρει, ναι. Ναι. Χαρακτηριστικά, όταν ψάχνεις να δημοσιεύεις στο White Scout, goal εσύ του. Ωραία. Πατάς και την βγάζει. Κουλούρι. No results found. Ωραία. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο goal εσύ του. Assist. Ο εσύ του. Assist το ίδιο. Assist το ίδιο. Ούτε. Ναι. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι το παιδί είναι ένα παιδί, ένα ευρύνο, έτσι, μιλάει, δεν πας πάνω του. Δηλαδή αν τον δεις να έχει ενευριασμένος πάνω σου, την κάνεις, κανονικά με αυτά τα δηματάκια. Ωραία. η ουσία είναι ότι μπορεί να κάνει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή να πάει στην επαφή, να κόψει και να δώσει. Έχει μια καλή δρομική ταχύτητα. Δηλαδή στον χώρο όταν είναι να τρέξει να καλύψει είναι γρήγορος. Στα κοντινά μέτρα δεν το λες και πολύ γρήγορο. Ναι. Γενικά τέλος πάντων είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει τέτοιο παίκτη πάω. Κόφτη καθαρό. Είναι για να τοποθετείτε μπροστά από τα στόπερ. Ωραία. Και να κλείνει χώρους. Και να πάει στις μονομαχίες. Αυτό περιμένουμε από την Εσίτη. Όχι κάτι άλλο. Ναι. Δεν είναι ένας top ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει πολύ καλά δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνουν οι παίκτες που έχει πάει. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένος αν μπορούσαμε να πάρουμε τον Μπράνταριτς. Αλλά και του Μπράνταριτς η υπόθεση δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη γιατί κάλια ήθελε μπροστά τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ λόγω financial fair play δεν μπορεί να φορτώσει τη χρονιά του με 5 εκατομμύρια αγορά αυτή τη συγκεκριμένη. Σταύρο, η διαφαινόμενη απόκτηση του ΕΣΥΤΗ κλείνει οριστικά την πόρτα στον Μπράνταριτς 100%. Επειδή τι λέγαμε... να σου πω, Αστέργιο, τώρα δηλαδή δεν κλείνει σίγουρα την πόρτα σε άλλο χαπ. Και άλλο χαπ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ στα κοντινά κάποιο χαπ. Ακόμη θα περιμένει να ανοίξει η αγορά να πάρει κάποιον άλλον. Σίγουρα ένας διάβλος επικοινωνίας με τον Μπράνταριτς υπάρχει. Ναι. Ωραία, ο Μπράνταριτς είναι ένας top παίκτης. Αλλά όταν
Ο ΠΑΟΚ έχει αγοράσει ήδη τον Αγκούστο. Αγοράζει σήμερα τον Εσίτη. Έχει στα πιτς Βέρμπλουμ Μαουνίτσιο. Ωραία. Έχει, πώς το λένε, τον Καντουρί. Έχει και τον Μίσης της για ένα χρόνο ακόμη. Έχει καταλαβαίνεις ότι πόσους θα πάρει. Ναι. Ναι. Δεν μου λες, ο Εσίτη είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστής πάντων που έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σεζόν του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί σε 20 παιχνίδια. Είτε ως βασικός στα παιχνίδια με ποιοτικότερους αντιπάλους, είτε ως αλλαγή όταν ο Πόκος δεν έχει ασφαλίσει ένα σκορ. Εντάξει, δεν είναι παίχτης που θα πάρει 45 παιχνίδια. Ναι. Έχει έναν ξεκάθαρο, συγκεκριμένο ρόλο. Σταύρο, πιάνει και θέση ξένου. Ναι. Άρα εκεί δεν ανεβαίνουμε λίγο. Δεν πρέπει λίγο κάτι να γίνει. Ανεβαίνουμε. Κοίτα, υπάρχει στόχος να πληθεί ο Ερίκη. Ναι. Με τις Αποκοένσεις και την κουβέντα που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Χατζηρίδης θα αρνηθήκε από το συμβόλαιό του, ο Γουάρντ θα αρνηθήκε από το συμβόλαιό του. Ναι. Να επιστρέψω την άδεια ο Γουάρντ και μετά. Ναι. Ο Αγκούστο με το Ζαμπά είναι κάτω από 23. Ναι. Πέρα σε άλλη λίστα. Υπάρχει Μαουρίσιο Μάτος. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι αν μπορεί να παίξουν πάνω από 5. Ναι. Νομίζω δεν μπορούμε. Ναι, ναι, και εγώ νομίζω δεν μπορούμε. Μα ο Σάχο φέρθηκε, που ναι. Ήταν ξένος. Μαουρίσιο, Μάτος. Μάτος. Μαουρίσιο. Ενρίκε είναι μαζί, ναι. Είπαμε, θα δούμε αν θα μείνει. Αγκούστο είναι κάτω από 20. Ζαμπά. Ναι. Ποιον ξεχνάμε. Ζαμπά είναι κάτω από 23. Ωραία. Ναι. Έχουμε και λέμε. Μάτος. Μαουρίσιο. Ενρίκε. Ενρίκε. Εσίτη. Τέσσερα. Ποια άλλη είναι, δεν τους ξεχνάμε. Ναι. Και άλλους πρέπει να είναι. Κάτσε κόλλος στο μυαλό μου τώρα. Όχι, αυτή είναι. Απλά το συζητούσαμε και από... και άμα θα έρχονταν κι άλλος. Αλλά είναι και οι μικροί. Εντάξει. Δεν ξέρω, ψηλό ανεβαίνει λίγο το νούμερο, αλλά... Okay, θα το δούμε πώς θα είναι. Πρέπει να σέρθει τώρα ο άνθρωπος. Ο Ροντρίγκο. Α, Ροντρίγκο, άμπραβο. Ναι. Ροντρίγκο. Ναι. Ο Ρούγκο. Ναι. Εντάξει, ας έρθει μία ο άνθρωπος, θα την βρούμε την άκρη. Το σημαντικό είναι να έρθει. Ναι. Φαντάζομαι η άκρη θα βρεθεί. Γενικά όμως όταν καλείς να δεις στέλνιο πολλές άκρες, στο τέλος πρόβλημα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έχει τεράστια διαφορά η βενζίνη από Ολλανδία στο Βέλγιο. Οι Ολλανδοί μπαίνουν στο Βέλγιο και σε τα Σκόπια. Πάμε λίγο και στο θέμα του Κουεντράο. Πάμε και στο θέμα του Κουεντράο. Το οποίο παραμένει ανοιχτό. Εντάξει, παραμένει ανοιχτό, αλλά είναι σαφές ότι ο πολύ το κυριλές όταν βάζεται και ο Μπαμπάς. Ναι. Αφού τα έχεις πει στα οικονομικά, βγάλε μια άκρη με την οικογένειά σου. Στην Πορτογαλία όλοι έχουν ανθρώπους μας, όταν θέλουμε να βγάλουμε μια άκρη που είναι επαγγελματική, χρειαζόμαστε 10 λεπτά. Στην Πορτογαλία σήμερα γράφουν και λένε γενικά, βγάζουν προς τα έξω, ότι τον θέλει η Πόρτο και σιγά σιγά μπαίνουν και σε κουβέντες. Να θέλει δηλαδή Πόρτο να τον βγάλει στον καμπιάνο του. Το περνάνε γενικά αυτό σήμερα. Και από χθες το βράδυ κυρίως. Μπορεί και να τον θέλει. Μπορεί και να τον θέλει. Μπορεί να ψάχνει backup για το αριστερό άκρο. Εντάξει, ναι. Μπορεί να ψάχνει βασικό, γιατί ποιον έχει. Ναι. Είχε έναν που πήγε νομίζω στην Ατλέτικο. Τον Κάλλος, δεν θυμάμαι. Όχι, νομίζω είχε έναν που πήγε στην Ατλέτικο τώρα. Και ψάχνω ότι για Κουεντρά, από ό,τι λένε. Φαντάζομαι, Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ενεργοποιήσει άλλες επιλογές. Αυτό λέει η λογική. Ναι, ο ΠΑΟΚ σου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω, θα κοιτάξω τους άλλους που έχω. Έσκασε και η κλήρωση του Άγιαξ. Μπορεί να πάει σε μια υπόθεση δανεισμού για να είναι καλυμμένος, περιμένοντας την διερήμεια. Ένα δοσόμα θα δώσει αυτή τη θέση, επηρεάζει η κλήρωση με τον Άγιαξ. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να δώσω ένα 400 για έναν παίκτη ο οποίος ξέρω εγώ στην Ευρώπη δεν θα μου κάνει. Αλλά δεν το χρησιμοποιήσω καν απέναντι στην Ελλάδα. Δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος. Ας πάμε σε μια περίπτωση δανεισμού και βλέπουμε. Γενικά πιστεύω ότι πάω να ενεργοποιήσει από εδώ και πέρα τις περιπτώσεις δανεισμού. Ναι. Λογικό και αυτό. Είχαμε χθες το αντίο στον Στέλιο Κίτσιου.
πήγε στην Εκανή Κλητσού, είχε κάνει καλή χρονιά εκεί, είχε κάνει 15 παιχνίδια βασικός. Γενικά ήταν αναμενόμενο να τον φέρει τον Καραγκιτσού. Το περιβάλλον του παίκτη που προσπάθησε να κερδίσει την ελευθερία του, ο ΠΑΟΚ δεν τζίμπησε. Ήξερε ότι έχει πρόταση από την Ακαραγκιτσού. Και κάτι πήρε ο ΠΑΟΚ από την από την ομάδα που αγωνίστηκε πέρσι βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Παιδί του μεγάλου, του μεγάλου Παύλου Μελά, ο Στέλιος Κίτσιου, 12 χρόνια πλάκα-πλάκα, παιδί του ΠΑΟΚ. Ε? 12 χρόνια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, το 2007. Ακριβώς. Σταύρο, μιας και λέγαμε νωρίτερα για Μαωρίζο και Βρέμπλου, μαζί με Βιερίνια βγαίνει κάτι από εκεί, δεν σου λέω να λαϊκίσουμε ότι τα πάνε τέλεια και πιο γρήγορα κτλ. Αλλά πώς είναι η κατάσταση του τριών? Για το Βέλβουμ είναι ξεκάθαρο ότι θα αργήσει παραπάνω από όσο περιμέναμε, εντάξει. Πάλι παρατηρούσα το πόδι του χθες, το αριστερό είναι πολύ πιο αδύναμο από το δεξί. Ναι. Σύντομα θα μπει με την ομάδα, δηλαδή 10-15 μέρες θα μπει με την ομάδα. Ναι. Ένα ψημίνα άχιστον για να είναι διαθέσιμο. Ναι. Έτσι δεν σε ακούμε τώρα πολύ καλά. Κάτι έχει κάνει με το κινητό του. Κάτι έχει κάνει με το κινητό, Σταύρο. Σταύρο, κάτι έχει κάνει με το κινητό. Και δεν σε ακούμε, σε ακούμε πολύ στο βάθος. Θα με ακούς τώρα. Τώρα ναι, τέλεια. Ναι. Για πες, ναι. Για τον Βέρμπουμ σε ακούσαμε. Ναι, για τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια πάνε καλά. Η αποκατάσταση είναι φυσιολογική. Ναι. Είναι στους χρόνους που πρέπει, ο ένας θα μπει κοντά στον Οκτώβρη, ο άλλος θα μπει κοντά στον Δεκέμβρη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δηλαδή τι να κάτσεις, να βάλεις έναν παίκτη πριν το εξάμηνο ενώ έχει χιαστούς. Τουλάχιστον ηλίθιο. Ναι. Τουλάχιστον. Καλά το είπες, τουλάχιστον. Κάτι τελευταίο πριν... Οι χιαστοί έχουν πλήρη αποκατάσταση σε έναν άνθρωπο απλό, 9 μήνες. Το 6 μήνες γίνεται γιατί υπάρχουν ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης, ναι, ειδικό ασκησιολόγιο στους αθλητές. Δηλαδή όποιον ορθοπαιδικό και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι η αποκατάσταση πλήρη σε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, στην καθημερινότητα είναι 9 μήνες. Το μειώνουν για τους αθλητές τους 6. Πώς να το μειώσουν? Ναι. Δεν είναι Lego. Γιατί μετά πήγαμε για Lego. Τέλος πάντων. Τι περιμένουμε Σταύρο σήμερα στο φιλικό με την Anderlecht? Περιμένουμε μια δεκάδα ψιλοίδια με αυτή που είδαμε με τις Anderlecht. Και κάποιους άλλους να μπαίνουν από τη δεύτερη λίστα. Λογικά με Μίσης δίπλα στον Ελ Καντουρί. Η Μίσης η Κάτσο δίπλα στον Καντουρί λογικά θα δούμε. Αν και δεν έδειξε κάτι ο προπονητής, ο Μπελσερέιρα. Και νομίζω θα δούμε και Στόχαντι του Μπίσισμαν. Ναι. Δεν ξέρω αν θα δούμε και Σβιντέρσκι αντί του Πέλκα. Υπάρχει Σταύρο εξήγηση γιατί ο Στοχ δεν έχει αγωνιστεί τόσο πολύ όσο θα περιμένανε ενδεχομένως ορισμένοι? Εντάξει, ο Στοχ δεν είναι παίκτης προπονήσεις, γενικά δεν πάει και σούπερ στις προπονήσεις. Αλλά έχει την ποιότητα και την εμπειρία, μόλις συγκινήσουν οι αγώνες. Έχει και αυτή την ιδιομορφία το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θέλει αρκετή ένταση. Είναι πολυτέλεια να έχεις και τον πίσω μαζί με Στοχ στην ίδια δεκάδα. Θα το δεις αυτό πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, εκτιμώ δεν το δεις ποτέ. Ναι. Αυτό ναι. Πιστεύω. Και δεν τυχαίο ότι επιλέγονται οι παίκτες που έχουν την περισσότερη ένταση γενικά, ειδικά μεσοεπιθετικά. Και δύναμη. Δηλαδή μπαίνει ο Ζαμπά, μπαίνει ο Πέρκας, μπαίνει ο Άκπομ. Είναι παιδιά τα οποία έχουν τέλος πάντων δύναμη και ταχύτητα για να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των υπάλληλων. Ποιον θα ακούσουμε απόψε στο ΠΑΟΚ TV? Ρίκο. Ρίκο, εσένα πότε, Σάββατο? Ναι. Δεν πιστεύω να σε έχουν ρίξει να σε βάλουν στο μεσημεριανό με τους Σαουδάραβες. Και αυτό και το άλλο. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Το πρωινό πώς το δέχτηκες? Μα είναι το καλύτερο. Μάλιστα. Είναι το καλύτερο, αυτό περιμένει. Μάλιστα. Τα ονόματα. Μέσα το Λίπερο λοιπόν, 107,4. Θα ακούσουμε τον Σταύρο να μας περιγράφει το φιλικό με την Anderlecht. Το πιο δυνατό Σταύρο θεωρητικά, από τα φιλικά. Το πιο δυνατό φιλικό. Ναι. Μυστήρια η Anderlecht. Έφαγε 5 μονάδια, ξεκίνησε την Μπενφίκα.
έχασα από τον Όφη, ό,τι να είναι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλό υπόλοιπο διαδρομής. Θα σας ακούσουμε τις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο και φυσικά 7 παρά στην περιγραφή του Άντερλεκτ ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Κανονίστηκε το διαδρομισμό. Κανονίστηκε, ναι. Bye. Αγωνία. Άντε, καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο. Λοιπόν, πλησιάζουν σιγά-σιγά. Ναι, okay. Στο προπονητικό, δεν ξέρω τι έχω. Μάλλον για κανένα εστιατόριο τους βλέπω. Για ψώνια. Η εμπειρία μου λέει ότι το GPS είναι για ψώνια, στραμμένο ρε. Στο McDonald's. Όχι ρε, δεν ρώτησα το για το ταξίδι. Θα ρωτήσω αύριο. McDonald's. Θα πάνε στις Βρυξέλλες και θα φάνε McDonald's. Burger King και τα ίδια. Όχι. Κακό. Τέλος πάντων. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Εσύ πήγαινες, αγάπη. Σε κανονικό μαγαζί. Σε ιταλικό εστιατόριο που σε έφεραν με συνάδελφο. Σε κανονικό μαγαζί. Στη Βασιλεία. Εγώ με τον συνάδελφο είμαι. Περπατήσαμε 50 λεπτά. Επειδή θα δώσεις 20 ευρώ το ένα πιάτο, 25. Όχι, 25 δεν είναι μόνο το πιάτο. Το σκεύος. Είναι και φαγητό μέσα, είναι στο 50. Εγώ με τον συνάδελφο είμαι. Ναι, είχε στη Βασιλεία πέρσι 40 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Και κάναμε ποδαρόδρομο 50 λεπτά για να βρούμε ιταλικό εστιατόριο, ήθελε ο συνάδελφος. Είναι ο ίδιος που. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος. Όταν είναι. Πήγατε σε εκείνη την αγορά που είχε τα λουκάνικα και όλα αυτά, πήρε είναι, το άλλο το περίεργο. Ωραία. Δεν του κάναν τα ελβετικά εστιατόρια, ήθελε ιταλικό. Λογικό. 50 λεπτά περπάτημα. Έλα, ρε, στέργιο τώρα. Θυμήθηκα να κρυνιάξει ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε για τα τελευταία. Τα ανάκνε μαζί μας με πολλές τύχες. Δεν τον κούρασε η νύχτα. Τον Γιάννη Βασιλείου, αλλά αυτά που έβλεπε. Όπου Γιάννης Βασιλείου, Χρήστο, μεγάλες επιτυχίες. Ποιες είναι οι μεγάλες επιτυχίες? Μπες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Αυτό τραγουδάει. Ναι. Αλήθεια. Ο πατέρας του Γιώργου Αλκαίου. Αλήθεια. Δεν το ήξερες, ε? Όχι, ρε. Ότι είναι πατέρας του Γιώργου Αλκαίου ή το τραγουδί το Μπες με στο καμπριολέ. Και τα δύο βασικά δεν ξέρω. Το δεύτερο μου κάνει πιο πολύ εντύπωση. Το τραγούδι έπος. Ναι, ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Και έκοψε τον χορηγό, τα ανάκρινε παρέα μαζί μας λοιπόν, με πολλά καταστήματα σε όλη την πόλη. Και έτσι εμείς και με Αριστοτέλους και Πλατεία Αγίας Σοφίας και με Τένιαν Κόσμος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα και ο Φτίκας Πλακάκια και ήδη γίνης. Η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να ανακαινήσουν το μπάνιο τους. Θα βρείτε το Φτίκα Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Επιλεγμένες επιλογές από τους μεγαλύτερους οίκους της Ισπανίας και της Ιταλίας και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Στην επικοινωνία με τον Σταύρο και την Ελένη, γενικότερα την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς, εκτός από την Άρκον Ελλάς, την οποία θα μπορείτε να βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240 και στο Arcon.gr για όσοι θέλετε να βάλετε ράφια στον επαγγελματικό σας χώρο, προσφέρει και η Ότο Καλογεράς με οργανωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείου, βαφείο, ανταλλακτικά. Πριν από κάθε ταξίδι, καλό θα είναι να περάσουμε όλα τα αυτοκίνητά μας έναν έλεγχο για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και η οικογένειά μας και η απέναντί μας. Ότο Καλογεράς σας προσφέρει και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστεί. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Οροκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουδανιών, Θέρμη και στο ίντερνετ φυσικά otokalogeras.gr. Επίσης, την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και την ενημέρωση από τις κάτω χώρες σας προσφέρουν οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Σε όλους είναι το αυτοκίνητο πολύτιμο, όπως πολύτιμη είναι και η ασφάλεια για πάρα πολλούς λόγους. Στο Μαργαριτόπουλο θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, από 59 ευρώ το εξάμεινο για όλη την Ελλάδα. Πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας, ζητήστε να σας κάνει ο Μαργαριτόπουλος μία προσφορά για να διαπιστώσετε αν όντως είναι οι χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ελλάδα. Η υποχρέωσή τους να φροντίζουν την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και εσάς πριν και μετά την ασφάλιση. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο περίπου του ΠΑΟΚ24. Λέγαμε πριν και με τον Σταύρο για τον Εσίτη. Και ουσιαστικά από χθες το βράδυ το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Σαββίδης. Υπάρχουν διάφορα stories στα social media του Γιώργου Σαββίδη για τον παίκτη. Και ένα τώρα πριν από λίγο ξανά. Φωτογραφίες, βίντεο. Προειδεάζει έτσι για τον ερχομό του. Την ώρα που στην Πορτογαλία συνεχίζουν ακόμη και τώρα οι Πορτογάλοι να μιλούν
για αυτές τις επαφές, όπως λένε, της Πόρτο με τον Κοεντράο, λένε ότι είναι κοντά. Βέβαια, χθες στην Πορτογαλία μέχρι το μεσημέρι έγραφαν ότι ουσιαστικά ο παίκτης απαντάει θετικά και μετακομίζει στην Τούμπα, αλλά το απόγευμα, μετά, αφού βγήκε ότι ο Κοεντράο ζήτησε μια νέα μικρή διορία από τον ΠΑΟΚ, μετά το άλλαξαν λίγο και ξεκίνησαν να γράφουν ότι ουσιαστικά απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την Τούμπα και ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η απόκτηση από τον ΠΑΟΚ. Οπότε το σημειώνουμε ότι υπάρχει σαν μια έτσι φημολογία, αλλά γενικότερα οι Πορτογάλοι νομίζω ότι αυτές τις δύο μέρες έχουν δείξει ότι στο συγκεκριμένο θέμα λίγο υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Ξεκίνησε χωρίς εμένα. Συγγνώμη, Στρέκ, που δεν σε περίμενα και έχουμε φτάσει παρατέταρτο. Λοιπόν, μία είδηση και από την ομάδα του Handball. Ο Θοδωρής Πετρίδης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο. Οπότε ο αρχηγός παραμένει στα Ασπρόμαυρα για μία ακόμα χρονιά. Η 15η συνεχόμενη θα είναι αυτή η αγάπη, ναι, για τον Θοδωρή Πετρίδη. Νιώθω πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον ΠΑΟΚ και θα είμαι κομμάτι αυτού του νέου πλάνου και αυτής της νέας προσπάθειας να κάνουμε ξανά τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Δεν χρειάστηκε καν να το σκεφτώ, αφού ο ΠΑΟΚ είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου, είναι η καψούρα μου. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς, είπε ο Θοδωρής Πετρίδης στην επίσημη του σελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα, σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο με αρκετή ανανέωση του ρόστερ με νέα παιδιά. Αλλά γίνονται διάφορες κινήσεις όλο αυτό το διάστημα. Ναι, είναι σημαντικό που ένας από τους έμπειρους παίκτες, ειδικά ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας, παραμένει και νομίζω θα βοηθήσει και τα νέα παιδιά του ρόστερ. Γιατί ξαναλέω, η χρονιά θα είναι δύσκολη, ναι, για την ομάδα. Έχει και διάφορες επιστροφές και ο Κωστακίδης, ο Θάνος νομίζω επιστρέφει. Γίνονται κάποιες κινήσεις και από Πέμπτη Παρασκευή και μετά, που επιστρέφει νομίζω και ο Ραφαήλ, θα έχουμε μια κουβέντα μαζί του λίγο να μας πει σε τι φάση είναι τώρα το τμήμα. Ναι, και τι γίνεται με τους κουβανούς. Με τους κουβανούς. Στο βόλεϊ. Είναι, ναι, ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Άλμπο και ο Τόρες. Ναι. Ο Άλμπο είναι ο διαγώνιος. Θα μιλήσουμε με τον Ραφαήλ. Ο Τόρες είναι ο ακραίος. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει και σήμερα, ο κεντρικός, ο Σαντοβάλ Ρόχας. Και θα περιμένουμε αρκετό καιρό ακόμα και εμείς και ο ΠΑΟΚ για να έρθει στην Ελλάδα ο Ρικάρντο Κάλβο, γιατί η δικαστική περιπέτεια που πέρασε στη Φιλανδία, που τελικά θωώθηκαν όλοι οι Κουβανοί, του έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο να μπαίνει σε χώρες εντός της ζώνης Σέγγεν. Αλλά υπάρχει πληροφόρηση και η διαβεβαίωση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ότι από Σεπτέμβριο θα μπορεί ο Κάλβο να μπει σε χώρα που ανήκει στη ζώνη Σέγγεν και έτσι θα ενσωματωθεί και αυτός στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εξέλιξη με τους 4 συνολικά Κουβανούς, αν παραμείνουν όλοι, γιατί σίγουρα δεν θα παραμείνουν όλοι στο ρόστερ. Μπορεί ένας ή δύο να φύγουν δανεικοί. Γενικότερα, πώς διαμορφώνεται το πλάνο και τι θα συνεχίσει να ψάχνει ο ΠΑΟΚ, αν θα συνεχίσει, γιατί μπορεί κάλλιστα με τους Κουβανούς να έχει υπερκαλύψει τις ανάγκες του ρόστερ του. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο με τον Ραφαήλ. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις δηλώσεις του Σένε. Στέλιο, θα υπάρξει και κλήρωση Basket League. Το είπες αυτό? Όχι. Με ομάδα Χ. Ομάδα Χ. Ναι. Η ομάδα Χ. Είχαμε στο ποδόσφαιρο την ομάδα Α και Β. Τώρα υπάρχει η ομάδα Χ που πήρε τη θέση του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα Ψ, τουλάχιστον. Όχι, όχι, όχι. Μόνο ομάδα Χ έχουμε. Στις 7 σήμερα στο Hilton. Και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από το κανάλι Ert Sports. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παρόν με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον υπηρεσιακό πρόεδρο, τον Τέλη Καρακούση. Ο Τέλης Ζουρνατζίδησα είναι στη διαδικασία, ο team manager της ομάδας. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ. Και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ, πέρσι συνεργάτης του Ηλία Παπαθεοδόρου. Καλές κυκληρώσεις. Να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά και εξελίξει την ομάδα μπάσκετ. Γιατί έτσι που είναι η ομάδα τώρα, δεν έχει νόημα ούτε η κλήρωση για το Champions League που έγινε πριν από 10 περίπου μέρες, ούτε η σημερινή κλήρωση για την Basket League. Ένα πρωτάθλημα που ολοένα και ευθύνει, όχι γιατί φυσικά ο Ολυμπιακός αγωνιστεί στην Α2, αλλά γιατί τα προηγούμενα χρόνια και ο Παναθηναϊκός
που επουδενή δεν είναι ο σωτήρας του αθλήματος, και ο Ολυμπιακός φρόντισαν να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό προκειμένου να είναι οι δυο τους και να μοιράζονται τους τίτλους και τα χρήματα της Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι μπορεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρωτάθλημα που κουβαλάει ο ΠΑΟΚ ένα κάρο προβλήματα, θα τα δούμε το προσεχές διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια ανταγωνιστική ομάδα. Βασικά να έχει ομάδα σε πρώτη φάση, που νομίζω θα έχει, και μετά να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα με την προοπτική σιγά σιγά να γίνεται καλύτερος. Νομίζω θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρός, εκτός αν έχουμε τη μεγάλη έκπληξη να ζήσουμε τις στιγμές που ζήσαμε τη δεκαετία του 90 και στα μέσα του 2000, αλλά τουλάχιστον να αλλάξει σελίδα η ομάδα και να υπάρχει μπροστά η προοπτική για κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής για τα εισιτήρια διαρκείας που πωλούνται από το πρωί μέσω του ίντερνετ. Οπότε συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Νομίζω πάντως ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε ανακοινώσεις. Δεν θα είναι έκπληξη να εξαντληθούν τα διαρκείας, ειδικά ας πούμε, για παράδειγμα στη θύρα 7, ναι, όπου τιμές είναι χαμηλές και οι θέσεις δεν είναι και τόσες πολλές, και να δούμε πότε θα εξαντληθούν τα εισιτήρια που έχουν απομείνει, κάτι παραπάνω από 5.000, για να έχει Τούμπα φέτος 22.000 μόνιμους θεατές, ή τουλάχιστον 22.000 που θα έχουν μόνιμη θέση στην Τούμπα, γιατί ήδη αρχίζαν τα πρώτα μηνύματα και οι πρώτες κουβέντες για τα εισιτήρια του ΜΑΤ με τον Άγιαξ. Ναι. Βέβαια. Τι έμεινε, αγάπη. 10 μέρες έμειναν. Πλάκα, ναι, 2 εβδομάδες είναι. 2 εβδομάδες. Ναι. Όπως θα βγουν τα εισιτήρια, έτσι θα εξαφανιστούν από το ίντερνετ πάλι. Γιατί δεν νομίζω, το έχω ξαναπεί, να βγουν τα εισιτήρια στα εκδοτήρια. Είτε μιλάμε για το ΜΑΤ με τον Άγιαξ, είτε. Γενικά για βασικά και όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μακάρι να είναι όλα στο Champions League, και τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα περίπου 5.000 εισιτήρια και κάτι που θα βγαίνουν προς πώληση θα βγαίνουν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Έχει ανεβάσει κι άλλο story με City ο Γιώργος Σαββίδης πριν από λίγο. Mm-hmm. Με το 44 και το Α. Συνεχίζεις μέσα στο social media να προαναγγέλνεις ουσιαστικά τον ερχομό του παίκτη στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα είπαμε ότι στο θέμα περιμένουμε άμεσα εξελίξεις, ναι, γιατί ουσιαστικά προχωράει πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα. Θα είναι στο Χόρστ ακόμα και το απόγευμα. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία συνεχίζονται τα διάφορα δημοσιεύματα για τον Μπράνταριτς. Λογικό και αυτό, εντάξει. Οι Ιταλοί συνεχίζουν να ακολουθούν έτσι μια τακτική με διάφορα δημοσιεύματα. Όλες αυτές τις ημέρες λέγαμε ότι μία μέρα έγραφαν ένα άλλο νούμερο, την επόμενη μέρα έγραφαν ένα διαφορετικό νούμερο, είτε για τα ποσά που έδινε ο ΠΑΟΚ, είτε για τα ποσά που ζητούσε η Κάλιαρη. Τώρα βγάζουν προς τα έξω και έναν εκνευρισμό του παίκτη για το γεγονός ότι η Κάλιαρη δεν βοηθάει για να προχωρήσει η μεταγραφή του, γιατί ο Μπράντεριτς ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ήταν με το μέρος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η Κάλιαρη κάνει ή έκανε κιόλας, ή την ανακοίνωση κιόλας τη μεταγραφή στη μεσαία γραμμή. Αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να αλλάζει κάτι αυτό για τον Μπράνταριτς. Ναι. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι επόμενο διάστημα, θα φανεί. Εχθές δήλωσε ο Πασχαλάκης ότι είναι πρόκληση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Το Λιμιό έπρεπε να. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο υψηλός θεματοφύλακας. Γιατί λέει να μην βάλουμε δύσκολα στον Άγιαξ. Το ότι μπορεί να βάλει ο ΠΑΟΚ δύσκολα, μπορεί νομίζω. Το θέμα είναι αν μπορεί να προκριθεί. Αυτά και από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Τον Λιμιό έπρεπε να ρωτήσουν που το έβλεπε. Λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας στις 6 και 7 έχουν εξαντληθεί. Δεν σου είπα. Οπότε τέλος αρχικά εκεί. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση για τις υπόλοιπες θύρες πλην τις 4, θυμίζουμε, όπου δεν μπορείτε να πάρετε εισιτήρια γιατί θα διατεθούν μόνο μέσω των συνδέσμων. Οπότε νομίζω ότι πλέον έχουν μείνει πολύ λίγα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι τις 7 το απόγευμα που είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για σήμερα. Νομίζω ότι δεν θα εξελιχθούν σήμερα. Έχω την αίσθηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως 6, 7 και 4 αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Άρα απομένει η θύρα 5. 1, 2, 3. Και 1, 2, 3.
και βλέπουμε μέχρι πόσο θα, μέχρι πότε θα πάει. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρχουν, έτσι νομίζω τώρα, αν κάνω λάθος, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά νομίζω ότι στις θύρες 1, 2, 3, στα πιο ακριβά διαρκείας, θα υπάρχουν και θέσεις και αύριο, ενδεχομένως και τις επόμενες μέρες. Αλλά όπως πάει η κατάσταση, νομίζω ότι ο στόχος των 22.000 διαρκείας είναι κάτι παραπάνω από εφικτός. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Θυμίζουμε το απόγευμα σε αυτό το φιλικό. Ο Σταύρος Κόλκας θα κάνει τη μετάδοση για τον Λίμπερο. Και μέσω του ΠΑΟΚ TV, όπου και αν είστε, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι κανονικότατα. Λοιπόν, έχουν μείνει 400, είναι αυτό. Ναι, 400 περίπου εισιτήρια, εισιτήρια 1, 2, 3 και 5. Οπότε μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό. Άρα έκανα λάθος αυτό που είπα. Άρα έκανα σωστά εγώ αυτό που είπα. Και μάλλον μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουμε, ναι, ενδεχομένως και απόλυτο sold out σε όλες τις θύρες. 400 κάρτες μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα, 1, 2, 3 και 5. Άρα έχουν φύγει σήμερα 5.000 εισιτήρια χοντρικά. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θα γινόταν μια πραγματική μάχη όταν άνοιγε το σύστημα για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που δεν είχαν πέρσι εισιτήριο διαρκείας, ή για αυτούς που είχαν εισιτήρια διαρκείας, απλά δεν ανανέωσαν την θέση τους. Ναι. Οπότε, πόσοι δεν έχετε ξαναλέμε, μπει στη διαδικασία ακόμη, τρέξτε λίγο, προλαβετέ το, γιατί πραγματικά είναι πολύ λίγα. Μπορείτε να πάτε σε ένα σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ και να προμηθευτείτε εισιτήρια για τη θύρα 4. Υπάρχουν ανακοινώσεις από όλους τους συνδέσμους. Υπάρχουν σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ παντού. Στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Αθήνα. Στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο εξωτερικό. Οπότε, αν θέλετε για τη θύρα 4, δεν έχουν εξελιχθεί τα διαρκείες εκεί. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα σταματήσουν και οι σύνδεσμοι να δίνουν εισιτήρια για την 4, καθώς δεν είναι και τόσα πολλά αυτά που έχουν απομείνει. Καλό είναι αυτό, το ότι η Τούμπα θα είναι κατάμιστη φέτος σε κάθε παιχνίδι. Ήταν το ζητούμενο και τα πρώτα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη. Νομίζω και ο ίδιος είχε ένα παράπονο για το ότι τα πρώτα χρόνια η Τούμπα δεν γέμιζε. Και υπήρχαν και παιχνίδια με 10, με 12, με 13.000 κόσμου, ενώ η ομάδα πήγαινε εξαιρετικά. Το τελευταίο διάστημα η Τούμπα είναι ασφυκτικά γεμάτη στα μεγάλα παιχνίδια και είναι γεμάτη σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει πάρα πολλά και για την ομάδα και για την οικογένεια Σαββίδη και για τον προπονητή, τον Αμπέλ Φερέιρα πλέον, και για τους παίκτες. Μακάρι η ιστορία με τη νέα Τούμπα να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μιλάμε σε 2-3 χρόνια για ένα γήπεδο που θα χωράει 35.000 κόσμου και όχι 28. Και αν γίνεται και παραπάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος των 35.000 θέσεων μπορεί να επιτευχθεί. Τώρα μπορεί και παραπάνω. Θα το δουν οι ειδικοί, αλλά προέχει να λυθούν τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά θέματα ώστε να προχωρήσει σιγά σιγά η δημιουργία της νέας Τούμπας, που πραγματικά θα απογειώσει το σύλλογο σε άλλα επίπεδα. Όπως και να το κάνουμε, θα υπάρχει μουσείο του ΠΑΟΚ, θα μπορεί δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα για tour στην Τούμπα, αυτό που γίνεται και στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, θα υπάρχουν εμπορικοί χώροι, θα υπάρχουν εστιατόρια, θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, θα υπάρχουν πιο σύγχρονες κερκίδες. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει το γήπεδο μέσα από το οποίο θα γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί εντάξει, καλό και το Champions League, πάρα πολύ καλά τα πρωταθλήματα, αλλά ένα νέο γήπεδο είναι κάτι το τεράστιο για κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το απόγευμα μέσω του ΠΑΟΚ TV βλέπετε το φιλικό όπου και αν είστε, εκτός από Βέλγιο φυσικά. Σταύρος Κόλκας, είπαμε, εδώ στον Λίμπερο, κανονικά περιγραφή, και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 με το καθιερωμένο live και τα σχόλιά σας. Μαζί μας σήμερα ήταν τα Naxus, με πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Στη μισή μέρα στο τέλος το νέο κατάστημα, Πλατεία Αγίας Σοφίας, με Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στο ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι.
με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από τον Φτίκα και με τις καλύτερες επιλογές ανάλογα και με τα χρήματα που θέλετε να διαθέσετε για το χώρο που θέλετε να ανακαινήσετε. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Φτάσαμε στο τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στον Λίμπερο 107,4, ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 2 μέχρι και τις 5. Περισσότερη ειδησιογραφία για τον ΠΑΟ και στις επόμενες εκπομπές, αρχής γενομένης από αυτή του Γιώργου Ζαγόρα και φυσικά μέσα από το ΠΑΟ 24 με βίντεο με ό,τι θα γίνουν στο προπονητικό κέντρο της Anderlecht από νωρίς το απόγευμα. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.